Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ήρθαμε σήμερα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο ΣΕΦ για την παρακολουθήσουμε την προπόνηση του αθλητικού ομίλου Καραβά. Ο ΑΟ Καραβά χθες πήρε την ισοπαλία, λευκή χωρίς τέρματα, στη Μυτιλίνη απέναντι στον Αϊτό Λουτρών. Μαζί μας έχουμε τον coach του Καραβά, τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Coach. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, έμεινες ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας και από το αποτέλεσμα? Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα? Θα μπορούσε ο Καραβάς να είχε πετύχει και την νίκη? Λοιπόν, θα πω ότι, όπως είπα και στα παιδιά πριν λίγο, ότι αυτό που με χαροποιεί από τη χθεσινή μας εικόνα είναι ότι η ομάδα δεν έχει δώσει κάποια ανεβάσματα σε σχέση με την απόδοση του προηγούμενου μάτς. Είχαμε καλές και κακές στιγμές. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μια σταθερότητα στην απόδοσή μας, αλλά όχι μεγάλες διακυμάνσεις στην απόδοσή μας. Η αλήθεια είναι ότι, αν με ρωτάγατε πριν το παιχνίδι, θα ήθελα ξεκάθαρα να πάρουμε τους 3 βαθμούς για διάφορους λόγους από την ομάδα της Μυτιλίνης, αλλά με τη βάση την έκβαση του αγώνα και τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν για τις 2 ομάδες, θεωρώ ότι η ισοπαλία ίσως είναι και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι προς τα τελευταία λεπτά με κάποιες κλασικές ευκαιρίες που είχαμε, αλλά θα μπορούσε και ο αντίπαλος στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, που μας άσκησε μεγάλη πίεση, είχε και δοκάρι, να έχει βάλει ένα γκολ και να ήταν τα πράγματα πιο δύσκολα για μας. Άρα, να μην είμαστε ευχάριστοι. Πιστεύω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα μέσα στο πρόγραμμα, θα έλεγα. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί, αλλά ούτε και κάτι μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Μας είναι ένα αποτέλεσμα μέσα στα πλαίσια που περιμέναμε και συνεχίζουμε ταπεινά. Έβγαλε και η διοίκηση μια ανακοίνωση για τη φιλοξενία της ομάδας. Εξαιρετική φιλοξενία. Τέτοιες φιλοξενίες δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Συμφωνούμαστε ότι δεν μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε και εμείς. Ευχόμαστε να πάρουμε τα καλά για τις 2 ομάδες ή να τους φιλοξενήσουμε. Ωραία. Μένω μάτσο τώρα με τον Πιθαγόρα, εντός έδρας. Πολύ δύσκολο μάτσο. Δεν χρειάζεται. Μπορεί κάποιος το 5-6 στον Πιθαγόρα να τους επηρεάζει, να τους επηρεάζει. Ξέρω ότι για να καταφέρεις να πάρεις μία νίκη χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται πολύ κόπος και όχι με λόγια. Γιατί με λόγια μπορούσαν να είμαστε τώρα και πρώτοι. Ξέρω ότι θέλουμε πολλή δουλειά, θέλουμε να τρέξουμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, να βάλουμε δύσκολα στον αντίπαλό μας και αν το καταφέρουμε και είμαστε στα επίπεδα που θέλω η ομάδα μου, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αλλά εύκολο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν? Πολλά. Μετά το παιχνίδι των Λουτρών έχουμε πολλά αγωνιστικά προβλήματα. 3 παίχτες που έχουν συμπληρώσει 4 κάρτες. Ένα παιδί που είναι αμφίβολος γιατί έπαθε ένα διάστρεμα στο Τάφλας. Ο Μίρκος, ο Λίτσι και ο Ντούμπουρας είναι με κάρτες. Τώρα μιλάμε ότι η εντεκάδα μας από το τελευταίο παιχνίδι έχει αλλάξει τα 4 δέκατα, δηλαδή σχεδόν 20 ομάδα. Και ο ρυθμός της ομάδας θα χαλάσει, αλλά έχω εμπιστοσύνη σε όλα τα παιδιά. Ήδη τώρα, μέχρι τώρα έχουν παίξει πάρα πολλά παιδιά στην ομάδα μας. Σχεδόν το 80% του ρόστερ έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά, τα παιδιά έχουν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους και είμαι σίγουρος ότι δεν τα παίξει έτσι. Βλέπω, coach, ότι παρόλο που είχατε χθες παιχνίδι και είχατε και ταξίδι στη Μυτιλίνη, παρόλα αυτά σήμερα Δευτέρα υπάρχει κανονικά προπόνηση. Αυτό δεν αλλάζει. Σίγουρα ταλαιπωρηθήκαμε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ταλαιπωρηθήκαμε. Κάναμε ταξίδι πολύ ωραίο. Βλέποντας τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων, η εικόνα έχει σχηματίσει μέχρι στιγμής? Ότι θα είναι ένα αμφίβολο το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Ένα μύτη πρωτάθλημα αυτό. Το πρωτάθλημα που μπορούσε να λέμε. Θα είναι αμφίβολο. Και αν χαλαρώσει, θα πληρώσει. Εμείς δεν έχουμε περιθώριο να χαλαρώσουμε. Ήδη από σήμερα με τα παιδιά μπήκαμε σε μια διαδικασία, πώς να το πω, το ότι πέρασε το προηγούμενο παιχνίδι, αφήσαμε πίσω το χθεσινό, μπήκαμε στο παιχνίδι που έρχεται τη βδομάδα που έχουμε μπροστά μας και προετοιμαστήκαμε από σήμερα για το παιχνίδι αυτό. Και τα μυαλά μας είναι μόνο και μόνο σε αυτό το παιχνίδι και τίποτα άλλο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.